Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι τα τελευταία νέα από το Άλτσαν Ερθράκη. Στην Κομωτινή θα βρίσκεται αύριο ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης. Ο κύριος Καλαφάτης είναι προσκεκλημένος σε μια αντίστοιχη ενημερωτική ημερίδα, την οποία διοργανώνει το ΤΕΕ Θράκης. Τα ζητήματα τα οποία θα ανακύψουν αύριο σχετίζονται με την αυθαίρετη δόμηση. Ας δούμε σε αυτό το σημείο τι δήλωνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, Νίκος Παπαθανασίου. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για την αυριανή άφιξη στην Κομωτινή του αναπληρωτή υπουργού του περιβάλλοντος του ΠΕΚΑ, του κυρίου Σταύρου Καλαφάτη. Θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα και με το δελτίο τύπου το οποίο εστάλει, είναι προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής του ΤΕΕ για το θέμα των αυθαιρέτων, της αυθαίρετης δόμησης. Κοντά μας όμως έχουμε τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης, τον κύριο Νίκο Παπαθανασίου, μας δώσει λεπτομέρειες. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την, πρόσκληση, για τη δυνατότητα δημοσιοποίησης αυτής της εκδήλωσης, η οποία θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τους μηχανικούς, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς, όπως είναι οι σιγουρογράφοι και οι δικηγόροι, για το λόγο ότι ο νόμος με καταφέρει, όπως ήταν και ο προηγούμενος, αφήνει πάρα πολλά κενά και ασάφες και πολλές φορές οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους διακινδυνεύουν να βρεθούν εκτός των ορίων νομιμότητας. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι καινούριο έχει να αναδειχθεί μέσα και από την νομοθεσία πια, ποια είναι τα κυριότερα σημεία που αναμένεται να αναδείξει και αύριο ο κύριος Υπουργός, αλλά και εσείς να επιμείνετε με ειδικότερες θεματικές και ερωτήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει ένα team από νομοτεχνικούς, οι οποίοι θα δώσουν εξηγήσεις για τη διαχείριση του νόμου στους επιστήμονες, οι οποίοι θα διαχειρίζουν μηχανικούς, νομικούς και συμβουλογράφους. Για το λόγο αυτό, έχουμε καλέσει και τον πρόεδρο του Συμβουλογραφικού Συλλόγου στην εκδήλωσή μας και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, προκειμένου όποια καταγραφή έχουν από ερωτήματα ή ασάφης του νόμου να δοθούν. Να κρατήσουμε υπόψη μας ότι ο προηγούμενος νόμος 4014 είχε πολλές φορές αντιφάσεις, διορθώσεις και επαναληπτικές υπουργικές αποφάσεις και κυρίως προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί ο τρόπος της δήλωσης των αυθαιρέτων. Για το συγκεκριμένο θα πω, ο οποίος βγήκε στις 8 Αυγούστου του 2013, χθες, κυριολεκτικά χθες, βγήκε μια διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο, την οποία ακόμη δεν την έχουμε στα χέρια μας, για να που δίνει κάποιες βασικές κατευθύνσεις για την ερμηνεία και για την κατεύθυνση αυτών που θα το χειριστούν. Επομένως, είναι αναγκαίο όσον αφορά την πληροφορία που θα δοθούν από τους ειδικούς. Θα είναι να επισημάνω ότι εκτός από τον αναπληρωτή υπουργό θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Σωκράτης Ολοξιάδης, και θα τον συνοδεύουν οι προϊσταμένοι της Διεύθυνσης Οικονομικού και Εκτορολογικού Κανονισμού του Υπουργείου, η κυρία Γαρδίκη, και ένας δικηγόρος, ο κύριος Καρατσόλης, ο οποίος είναι αστυνομικός συνεργάτης του ΕΕ και έχει πάρα πολλές αναμειχθείς στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για θέματα αρμοδιότητες του ΠΕΚΑ και του υπομέδη. Μετά δηλαδή και τις, από ό,τι μας είπατε μέχρι στιγμής, κύριε πρόεδρε, μετά και τις τελευταίες κυριολεκτικά ρυθμίσεις, τις χθεσινές, η πρώτη ανακοίνωση των λεπτομεριών που αφορούν στο νέο νόμο και την εφαρμογή του γίνεται από την Κομωτινή, αν μπορώ να το αντιληφθώ σωστά, και από το ΤΕΕ Θράκης. Και αυτό, αλλά και πάρα πολλές ερωτοαπαντήσεις, οποίες θα πρέπει να, μάλλον ερωτήσεις, οποίες υπάρχουν στους ανθρώπους που χειρίζονται. Έχω παράδειγμα τον πρώτο Συμβουλευτικού Συλλόγου που έχω συζητήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απάντηση, γιατί επαναλαμβάνω, για το να μπορούν να δραστηριοποιούνται αυτοί οι επιστημονικοί χώροι μέσα στα όρια της νομιμότητας. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, επαναλαμβάνω ότι το ζήσαμε με τον προηγούμενο νόμο, αντιφάσεων και συγχύσεων που χωρίς κάποιος να το επιδιώκει από ιδιωτική κίνητρα, να διακινδυνεύει, ας πούμε, να βρεθεί εκτεθειμένος και υπόλογος με αυστηρότατες ποινές απέναντι στον. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι γενικότερα ζούμε μια περίοδο αυστηριοποίησης και της νομοθεσίας, τουλάχιστον, ή μιας φορολογικής πρακτικής νομοθεσίας. Υπ' αυτή την έννοια, ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται είναι κατά πόσο τελικά οι πολίτες πραγματικά μπορούν να πληρώσουν και τα δυσβάστατα πρόστιμα
και να είναι εναρμονιστούν ακόμη και με την πιο σύνθετη νομοθεσία. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα και έχει πάρα πολλές απαντήσεις ή πολλές οπτικές για να το δούμε. Καταρχήν μιλάμε για πολίτες οι οποίες έχουν κάνει μια συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά. Δεν μιλάμε για ένα επιπρόσθετο φόρο. Τους δίνεται η ευκαιρία λοιπόν, και αυτό σε αντίθεση με όσους δεν λειτουργούσαν σύμφωνα με τον νόμο, να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους με πολύ οικονομικότερο τρόπο από ό,τι θα εκδίδονταν μια οικοδομική άδεια. Αυτό είναι το ένα το δεδομένο. Το δεύτερο το δεδομένο είναι ότι γιατί δημιουργήθηκαν αυτές οι γενιές αυθαιρέτων. Γιατί ποτέ κανένας νόμος από το 83 που ξεκίνησε δεν έβαλε φραγή στη δημιουργία νέων γενεών αυθαιρέτων. Άρα, για να πάψει να είναι και μόνο, γιατί υπάρχει αυτή η υποψία, μόνο εισπρακτικό ο νόμος αυτός και ενδεχομένως και ψηφοθερικός, θα πρέπει με διατάξη του να αποκλείεται η δημιουργία καινούργιων γενιών αυθαιρέτων. Σε ένα βαθμό, για να μην δίνονται παράθυρα και ταυτόχρονα να μην συμβαίνει αυτό το δυσάρεστο, οι νομοταγείς πολίτες να αισθάνονται ότι είναι οι αδικημένοι, είναι τα κορόιδα της υπόθεσης και όποιος προβαίνει σε αυθαίρετη κατασκευή, έρχεται η πολιτεία μετά για όλους αυτούς τους πολιτικούς και οικονομικούς λόγους να τον επιβραβεύει με πολύ μικρότερο οικονομικό κόστος. Πλέον βέβαια αυτό που επισημαίνουμε εμείς σαν τεχνικό μελητήριο είναι ότι οι αιτίες που γεννούν τα αυθαίρετα είναι κυρίως κοινωνικές και οικονομικές. Όσο θα υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες και συμπολίτες μας οι οποίες βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, αντιλαμβάνεστε το θέμα της στέγης θα είναι ένα θέμα ενός απληξιαστού όνειρου και θα καταφεύγουν αναγκαστικά, θα εξωθούνται στην αυθαίρετη δόνηση. Επομένως είναι και θέμα κοινωνικό και οικονομικό και βλέπουμε μια πολιτική η οποία ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η οποία έχει καταλήψει οποιαδήποτε στήριξη και των ευπαθών ομάδων όσον αφορά την αποκτήση στέγης αλλά και οποιαδήποτε συνεργατική πολιτική για τις ευπαθείς ομάδες έχουν προγράμματα που σταματήσουν να λειτουργούν. Πάντως θα πρέπει να κλείσουμε αυτή μας τη συνέντευξη σας με ένα τελευταίο σχόλιο που αφορά στην ημέρα κύριε Πρόεδρε, όπως επίσης και στην παρουσία του συγκεκριμένου αναπληρωτή υπουργού. Η αυριανή ημέρα, η Τετάρτη δηλαδή Οκτωβρίου, σηματοδοτείται από την παρουσία, από την πρόσκληση η οποία απίφθινε το αντίστοιχο, το αρμόδιο Υπουργείο προς τους τοπικούς φορείς, στους τοπικούς άρχοντες για τη συζήτηση γύρω από το θέμα του χρυσού στο Δήμο Μαρονίας Απών. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε επίσης αν προς τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό τεθούν και τέτοιου τύπου χρυσές ερωτήσεις. Αυτά βέβαια δεν ξέρω, ας πούμε, εκτός της διαδικασίας της ευρωενής εκδήλωσης αν τεθούν. Οι θέσεις του τεχνικού μιλητηρίου είναι γνωστές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και εφόσον μας δοθεί ευκαιρία για πρώτη φορά σε επαφή με τον Υπουργό θα τις θέσουμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, αν έχουν πάρθει πολιτικές αποφάσεις βάρος της τοπικής κοινωνίας και χωρίς να, και χωρίς να αντιμετωπιστεί επιστημονικά η αντίθετη η απόρριψή τους, πιστεύω ότι θα είναι πολιτικά λάθος και θα οδηγηθεί σε μια σύγκρουση πολιτείας με τοπική κοινωνία, η οποία σε αυτή την περίοδο που διατρέχει η χώρα δεν ωφελεί κανένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο και αφορούσε στην αηφόρο τουριστική ανάπτυξη. Σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετείχαν εταίρεια από την Ελλάδα αλλά και την Βουλγαρία. Στο περιθώριο του συνεδρίου συζητήθηκαν και τα ωφέλη της λειτουργίας του κάθε του άξονα, προκειμένου να φέρει τους δύο γειτονικούς λαούς, δηλαδή την Ελλάδα και την Βουλγαρία, πιο κοντά. Ας δούμε τι δήλωνε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, η κυρία Όλγα Τσατινέ. Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο το οποίο παρήλθε, το συνέδριο το οποίο αφορούσε μεταξύ άλλων στον τουρισμό. Ως εταίρος συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Δήμος της Κομοτηνής, η επιχείρηση, η αναπτυξιακή εταιρεία της Κωνσταντίνου Καλαθεδωρή ήταν αυτή η οποία μεταξύ άλλων έτρεχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Πάμε σε αυτό το σημείο να συζητήσουμε τα συμπεράσματά του, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί και την προηγούμενη Παρασκευή με την πρόεδρο της αναπτυξιακής εταιρείας της Καραθεδωρή, την κυρία Όλγα Τσετινέ. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λέγοντας τελικά τι θα μπορούσαμε να δούμε μέσα από αυτό το συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Βούλγαροι εταίροι. Πώς έτρεξε το συγκεκριμένο προϊόν και σε ποια συμπεράσματα οδηγηθήκατε τελικά? Το συγκεκριμένο συνέδριο που διεξήχθη το προηγούμενο Σάββατο στην Κομωτινή αφορούσε την τουριστική αηφόρο ανάπτυξη του Δήμου Κομωτινής, η οποία συνδυάζει και τον Ορεινό Όγκο αλλά και τον Παράκτιο. Το συνέδριο διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος, το οποίο η Καραθοδωρή είναι κύριος εταίρος, συντονιστής του προγράμματος, το Green Spots, το οποίο αφορά την διασυνεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής η οποία εμπλέκεται, δηλαδή όλες τις Ράκης, γιατί συμμετέχουν η Ξάνθη, ο Δήμος Ξάνθης, η Κομωτινή και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης και με τη συνεργασία των τριών εταίρων της Βουλγαρίας, οι οποίοι συμμετέχουν είτε με αναπτυξιακές εταιρείες είτε με την Ένωση Ξενοδόχων και Εστιατόρων της περιοχής. Το σκεπτικό είναι ότι η ανάπτυξη τουριστική είναι μονόδρομος για την περιοχή μας, ειδικά τώρα με τη διάνοιξη του κάθε του άξονα, και ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε μια τουριστική ανάπτυξη η οποία θα έχει σεβασμό στο περιβάλλον, θα παρουσιάζει ένα κοινό τουριστικό προϊόν και θα είναι επιθετική προς την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Έτσι λοιπόν και με τη συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής, για τον οποίο έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου, είχαμε το συνέδριό μας το Σάββατο με προσκεκλημένους φυσικά τους βούλγαρους εταίρους μας, τοπικούς φορείς και υπηρεσίες, το Δήμο Κομωτινής, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται εδώ και χρόνια με τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών. Πολλά συμπεράσματα. Πολλές φορές απογοητευτήκαμε αυτά που ακούσαμε, αλλά πήραμε θάρρος, γιατί είδαμε πραγματικά ότι μας δίνεται ένα καινούριο πεδίο ώστε να μπορέσουμε εμείς σαν Δήμος Κομωτινής να βάλουμε τις βάσεις, και από εκεί πέρα με συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να μπορέσουμε να πάμε μπροστά αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μία ακόμη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως για να δείτε και επιμέρους λεπτομέρειες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2012. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2010. Τελειώνει το 2014, αρχές του 2014, το Μάρτιο. Εμείς αναλάβαμε το πρόγραμμα, το υπογράψαμε μάλλον τη ΣΥΒΑ στο Μάρτιο του 2012. Οπότε από τότε οι συναντήσεις με τους φορείς και με τους εταίρους είναι συνεχόμενες. Φυσικά η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη Βουλγαρία. Και τώρα το βασικότερο από όλα είναι να βγάλουμε το διαγωνισμό για το κύριο παραδοτέο του προγράμματος, που είναι τα λεγόμενα green spots, δηλαδή τα πράσινα spots, τα σημεία δηλαδή στα οποία θα μπορέσουμε να στήσουμε ένα λογισμικό, το οποίο θα έχει διαρκώς σύνδεση με όλους τους εταίρους και με όλες τις περιοχές, θα ανανεώνεται συνεχόμενα και θα δίνει πληροφορίες στον κάθε επισκέπτη για το τι μπορεί να κάνει στην περιοχή που βρίσκεται, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν στο περιθώριο αυτής της συνάντησης, αυτού του συνεδρίου, κυρία Τσετινέ, είχατε την δυνατότητα και τη διάθεση να συζητήσετε και για την αναπτυξιακή πορεία των δύο πλευρών και των εμπλεκόμενων δήμων από την Βουλγαρία, καθώς η διάνοιξη του κάθε του άξονα έρχεται τουλάχιστον να φέρει τις δύο χώρες, τις δύο περιοχές, τις περιοχές που γενιάζουν με την Κομωτινή και την Κομωτινή από την πλευρά της Ελλάδος, πιο κοντά και με μεγαλύτερη εισρωή ίσως τουριστικού ρεύματος και στη δική μας περιοχή. Ως θετικό στοιχείο και ως ίσως στοιχείο που δίνει τη δυνατότητα και στον Δήμο Κομωτινής να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Οι Βούλγαροι εταίροι μας ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι με τη διάνοιξη του κάθετου άξονα, γιατί μήκανε πάρα πολύ ο χρόνος τον οποίο έκαναν να έρθουν στην Κομωτινή. Φυσικά και για αυτούς η θάλασσα και ο κάθετος άξονας, ο οποίος τους δίνει μια πρόσβαση προς τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θέλουν να μας γνωρίσουν καλύτερα, θέλουν να έρθουν ως τουρίστες στον τόπο μας, αλλά δυστυχώς κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι Βούλγαροι εταίροι μας δεν μίλησαν. Πρέπει να πω όμως ότι μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Green Spots είχε προηγηθεί την Παρασκευή ήδη μια συνάντηση, στην οποία καταγράψαμε την πορεία του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να εκτελέσουμε για να είμαστε να αφήσουμε το αντικείμενο. Οπότε εκεί υπόθηκαν τα περισσότερα και δεν ήθελαν να μπουν σε επιμέρους, σε λεπτομέρειες, παρά μόνο ήθελαν να ακούσουν, γιατί οι προσκεκλημένοι ήταν πάρα πολύ ειδικοί και ήθελαν να ακούσουν. Πήραν πολλά, έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Μάλιστα. Τώρα να δούμε λιγάκι μαζί σας και κάποιες είναι οι επόμενες, ίσως προγραμματισμένες δράσεις. Τι τρέχει ακριβώς, ποια προγράμματα τρέχει η αναπτυξιακή εταιρεία στην οποία προείσαστε, του Δήμου Κομωτινής? Η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Κομωτινής είναι μια πολυμετοχική εταιρεία, βασικά από ΟΤΑ. Οπότε βοηθούμε και το Δήμο Κομωτινής στα έργα τα οποία έχει, τα οποία είναι διασυνερικά, ευρωπαϊκά, Urbact, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα η Καρδοδορής προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα προγράμματα, ώστε να πάρει τις γνώσεις και να τις μεταφέρει όχι μόνο στο Δήμο Κομωτινής, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο μας ζητήσει τη βοήθειά μας, γιατί έχουμε αρκετή τεχνογνωσία πλέον. Ένα από τα βασικά προγράμματα που τρέχει η Καραθοδορή σαν συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι τα λεγόμενα TOPSA, τα οποία είναι προγράμματα για την επιμόρφωση και ανέβριση εργασίας 130 ωφελούμενων ανέργων. Είναι ένα πρόγραμμα εθνικό, μέσα από το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να επιμορφώσουμε και να βρούμε πραγματικά σε 130 ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα χαρακτηριστικά χαμηλού εισοδήματος, μονογονεϊκές οικογένειες, αγρότες με πολύ χαμηλά εισοδήματα ή ακόμα και νέοι επιστήμονες οι οποίοι δεν μπορούν λόγω της οικονομικής συγκυρίας να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, θα τους βοηθήσουμε είτε να βρουν δουλειά είτε να μπορέσουν με τα κατάλληλα εφόδια που θα τους ετοιμάσουμε εμείς να ανοίξουν τη δική τους δουλειά, τη δική τους επιχείρηση. Είναι ανοιχτός αυτός ο δίπλος επικοινωνίας με τους πολίτες, τους δημότες της Κομωτινής και πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχετε ως ένα βαθμό ικανοποίηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Το πρόγραμμα τρέχει. Η λήξη κατάθεσης δικτυολογητικών για τους εφοιούμενους ήταν 30 Σεπτεμβρίου. Οπότε από εδώ και πέρα ξεκινάμε να ανοίγουμε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για να μπορέσουμε να καλέσουμε σιγά σιγά όλους τους εφοιούμενους να περάσουν συνεντεύξεις και να προχωρήσει το πρόγραμμα. Άρα το πρόγραμμα τώρα τρέχει, δεν έχει τελειώσει. Από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να δούμε πραγματικά πώς είναι ο ρυθμός των εφοιούμενων που κατάθεσαν τα χαρτιά τους και τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα προς τη λήξη του προγράμματος. Και μακάρι να πάνε όλοι καλά και μακάρι να μπορέσουμε εμείς σαν Καρθοδορή να βοηθήσουμε 130 συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη να βρουν δουλειά. Μάλιστα. Κυρία Ζατινέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε, για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο και θα χαρώ να πούμε με οποιαδήποτε ευκαιρία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντικές αντιδράσεις εγείρονται από τα μέλη του ποδηλατικού συλλόγου Πίγασος της Ξάνθης μετά και από την φερόμενη αδιαφορία του Δήμου για θέματα που σχετίζονται με την χάραξη ενός ποδηλατόδρομου στο γειτονικό νομό. Το θέμα σχολιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Artisan Thrakis με τον διευθυντή του xanthipress.gr Γιάννη Σιδηρόπουλο. Και ενώ αύριο αναμένεται στην Κομωτινή τα εγγένεια αυτής της προσπάθειας, η έναρξη ουσιαστικά μιας προσπάθειας που σχετίζεται με την δωρεάν τοποθέτηση και χρήση ποδηλάτων στον χώρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήδη έχουμε δει τα στάντς εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι η Ξάνθη, με αφορμή αυτό το γεγονός, αντιδρά. Μαθαίνουμε το γιατί συνομιλώντας αμέσως με τον διευθυντή του xanthipress.gr, τον Γιάννη Σιδηρόπουλο. Γιάννη, καλησπέρα. Βάσου, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο τοπικός ποδηλατικός σύλλογος, ο Πίγασος, ο οποίος έχει αναπτύξει μια πολύ πλούσια δραστηριότητα σε πολλά ζητήματα, και όχι μόνο στα αγωνιστικά ζητήματα για το ποδήλατο, αλλά και στις βραδινές ποδηλατοβόλτες που έχουν καθιερωθεί κάθε Τετάρτη, και στην διάδοση της πολυπλασίας για μικρότερες ηλικίες και με πολλές άλλες δραστηριότητες
που είναι συνεχής και διαρκής και καθημερινές μέσα στην πόλη της Ξάνθης, ο Πίγασος ενοχλείται. Και δεν ενοχλείται γιατί η Κομωτινή αποκτά ένα σύστημα κίνοχος των ποδηλάτων, το bike sharing, που έχει εγκατασταθεί πίσω από την περιφέρεια, αλλά γιατί κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στην Ξάνθη. Και γενικότερα αυτό για το οποίο κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή τους οι ποδηλάτες της Ξάνθης είναι ότι ενώ στην Κομωτινή υπάρχει πολύ μεγάλη διάνοση και υποστήριξη του Δήμου στις δράσεις των ποδηλατών, στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο ποδηλατοδρόμων πλέον και αντίστοιχη υποστήριξη των ποδηλατών, ακόμη και στην Καβάλα που είναι μια πόλη με μορφολογικά προβλήματα για τη χρήση του ποδηλάτου. Η Δημοτική Αρχή κάνει βήματα για να προσεγγίσει τους ποδηλάτες και να διαδοθεί το μέσο μετακίνησης αυτό στους πολίτες. Στην Ξάνθη θεωρούν ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό και έτσι κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι παρά την προσπάθεια πολλών ανθρώπων, όχι μόνο στον Πίγασο, και την διάδοση της ποδηλασίας πλέον σε πάρα πολύ μεγάλο εύρος στους πολίτες της περιοχής, η Δημοτική Αρχή δεν έχει προχωρήσει σε κάποιες δράσεις και δεν εντάσσει στο σχεδιασμό της ποδηλατόδρομους παρά μόνο όταν αυτοί απαιτούνται για να ενταχθεί η ανάπλαση ενός δρόμου σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή φαίνεται να κινητοποιείται κάπως, ίσως από την σύσσωμη αντίδραση ή τοποθέτηση των ποδηλατών και των αντίστοιχων συλλόγων. Όπως ξέρετε, η υπόθεση αυτή με τα ποδήλατα κρατάει περίπου 4 με 5 χρόνια, αυτή η διαμάχη πολιτών και δήμου για τη χρήση του ποδηλάτου, με καλές και κακές στιγμές, και ίσως αυτό που δεν είναι γνωστό ότι και εμείς έχουμε πρωτοστατήσει σε κάτι τέτοιο με την πρώτη διαμαρτυρία που διοργανώθηκε και μπήκε ουσιαστικά το ποδήλατο στην πολιτική ατζέντα αυτής της πόλης. Η στάση της Δημοτικής Αρχής είναι, θα λέγαμε, παμφωτερίδουσα. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες συζητά και θέλει και ψάχνει έναν τρόπο να βοηθήσει τη διάδοση του ποδηλάτου, η οποία είναι εμφανής και δημιουργεί προβλήματα, καθώς ένας πολύ μεγάλος όγκος ποδηλατών κυκλοφορεί στην πόλη, αλλά χωρίς υποδομή τεχνική από την πλευρά της πόλης. Αλλά αυτό που πρακτικά αποτυπώνεται, και εκεί κάπου αντανακλά και αυτή η ανακοίνωση του Πίγασου, είναι ότι σε τεχνικό επίπεδο, στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης που πέρασε χθες από την Επιτροπή Διαβούλευσης, δεν υπάρχουν δράσεις για τους ποδηλάτες, δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, παρά μόνο σε έναν πιο βαθύ και μακρύτερο σχεδιασμό, που όμως το δεν ακουμπά στο καθημερινό πρόβλημα που είναι ήδη από σήμερα που μιλάμε η ευρεία διάδοση και χρήση του ποδηλάτου στην πόλη ως μέσο μετακίνησης, ψυχαγωγίας και τέλησης. Αναφορικά με τους ποδηλατόδρομους στην Ξάνθη, θυμάμαι χαρακτηριστικά, Γιάννη, ότι με τη συνδρομή της νομαρχίας, της τότε νομαρχίας, δεν είχε γίνει, δεν είχε καλυφθεί ένα κομμάτι το οποίο ένωνε την Ξάνθη με τα Κυμαίρια. Ακριβώς, ενώνει όχι τα Κυμαίρια, αλλά την Πανεπιστημίου. Την Πανεπιστημίου πόλη, συγγνώμη. Ναι. Ακριβώς, στο κάμπ με την πόλη της Ξάνθης. Αλλά είναι ένας δρόμος που βεβαίως εξυπηρετεί τους φοιτητές οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον το ποδήλατο, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας αρκετά στενός δρόμος, και κυρίως επειδή χρησιμοποιείται και από ανθρώπους που κάνουν τζόκινγκ σε εκείνη την περιοχή, δεν μπορεί να προσφέρει, δεν είναι κάτι που μπορεί να προσφέρει κάτι στους ποδηλάτες, και κυρίως για να υπάρχει μια σωστή χρήση του ποδηλατόδρομου πρέπει να συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο και ένα με ένα πλαίσιο διαδρομών που ξεκινούν και σταματούν κάπου, δηλαδή μπορούν να εξυπηρετήσουν μια καθημερινή ανάγκη μιας μεγάλης ή μεγαλύτερης μερίδας των πολιτών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο για να κουμπώνει ουσιαστικά αυτός ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος είναι γραμμικός με αρχή και τέλος, και όχι κυκλικός, ώστε να περικλεί μια περιοχή της Ξάνθης, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο ποδηλάτης, και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος στο παλιό γήπεδο του ΑΟΚ, αυτό που ο κόσμος γνωρίζει εκεί δίπλα στο ποτάμι. Σωστά. Αλλά ο οποίος είναι απόστασης περίπου 180 μέτρων, δεν συνδέεται με κανένα άλλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, και το κόστος του θεωρήθηκε περίπου στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Θεωρήθηκε ότι ήταν υπέροχο, γιατί ουσιαστικά ήταν ένα έργο που συμπεριλάμβανε την ανάπλαση ενός δρόμου και όχι
τον ποδηλατόδρομο κατά αυτό, κεφαλίδα ναι. του έργου που ήταν ναι. ένας ποδηλατόδρομος. Αυτό είναι ακριβώς. Γιάννη, δεν υπάρχει ούτε καν σχεδιασμός όπως στα πλαίσια των προτάσεων που ενδεχομένως κατατέθηκαν χτες, ούτε καν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο χειροπιαστό. Είναι ένας απλώς προφορικός, ευρύτερος, μακρόχρονος σχεδιασμός για το μέλλον. Αλλά το ποδήλατο είναι κάτι που είναι πραγματικότητα και είναι παρόν σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό ζητούν οι ποδηλάτες να αντιμετωπιστεί και για λόγους διευκόλυνσης της χρήσης του ποδηλάτου, που ήδη έχει αφήσει τα σημάδια της στην αποσυμφόρηση του κέντρου της Ξάνθης τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά και για λόγους ασφάλειας των ποδηλατών, προκειμένου να μπορούν και οι μικρότερες ηλικίες να μην το χρησιμοποιούν μόνο από το σπίτι μέχρι το σχολείο, αλλά στις καθημερινές τους μετακινήσεις μέσα στο κέντρο. Πάμε τώρα να δούμε και τι ακριβώς συνέβη χθες στην συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου της Ξάνθης. Έχει τυπικό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα, και αυτό συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους της χώρας. Έπρεπε να περάσει το τεχνικό πρόγραμμα από την Επιτροπή Διαβούλευσης πριν προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό και έγινε. Πέρασε το τεχνικό πρόγραμμα ύψους περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για το 2014 από διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Και επίσης συζητήθηκε και η κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά θα επανέλθει σε μια ειδική συνεδρίαση η κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται για το κέντρο της Ξάνθης και η οποία ουσιαστικά συνίσταται στην διεύρυνση των πεζοδρομήσεων στο κέντρο της Ξάνθης άμεσα και σε ένα πιο ευρύ σχέδιο πεζοδρομήσεων για όλο το, πολεοδομικό συγκρότημα της Ξάνθης στο μέλλον. Ουσιαστικά αυτό που θα γίνει είναι, όταν θα φτάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να επιλεγεί ένα από τα σενάρια που προτείνει η μελέτη, έτσι ώστε στην συνέχεια οι μελετητές στην επόμενη φάση της κυκλοφοριακής μελέτης να προχωρήσουν στον ακριβή, στην επικαιροποίηση αυτού του σχεδιασμού και στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της κυκλοφοριακής μελέτης με βάση το σενάριο που η Δημοτική Αρχή θα επιλέξει. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε. Καλό σας βράδυ. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες που αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον Έβρο. Ο Γιάννης Θωμαντάκης από το thrakinea.gr μας έδωσε τις λεπτομέρειες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και από την Ξάνθη να περάσουμε στον Έβρο και να δούμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν εκεί οι γονείς αλλά και οι μαθητές αναφορικά με τη λειτουργία συγκεκριμένων σχολείων σε ορισμένες περιοχές. Ο Γιάννης Θωμαντάκης από το thrakinea.gr μας δίνει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σου, κυρίες και κύριοι. Να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το αγαπημένο μου τρίγωνο. Το βορειότερο σχολείο της Ελλάδας, το βορειότερο νηπιαγωγείο βρίσκεται εκεί με 27 μαθητές, όμως υπάρχει μόνο μία νηπιαγωγός, με αποτέλεσμα τα 27 παιδάκια να κάνουν μάθημα με μία νηπιαγωγό. Και πέρα από τα άλλα, βέβαια, δεν λειτουργεί και το ολοήμερο, κάτι που είναι δικαίωμα και υποχρέωση της δικαίωμα των γονέων και υποχρέωση της πολιτείας να την υλοποιήσει, με αποτέλεσμα οι γονείς από την αρχή της εβδομάδας θα προχωρούν σε αποχή μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, μέχρι να δεήσει το Υπουργείο Παιδείας και να στείλει νηπιαγωγούς στο βορειότερο, στο πιο μακρινό από το κέντρο της Αθήνας, νηπιαγωγείο της Ελλάδας. Μία νηπιαγωγός για 27 παιδάκια, ενώ έπρεπε να υπάρχουν 3. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα οι γονείς δεν θα κάνουν πίσω μέχρι να λυθεί το πρόβλημά τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με μία νηπιαγωγό δεν μπορεί να γίνει και το μάθημα που απαιτείται, αλλά κυρίως δεν μπορεί να λειτουργήσει και το ολοήμερο σχολείο, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους γονείς και ειδικά για τους εργαζόμενους γονείς, να το επαναλάβουμε για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, του πιο απομακρυσμένου σχολείου της χώρας, του πιο βόρειου νηπιαγωγείου της χώρας. Από εκεί και έπειτα όμως, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι αυτή την περίοδο που γίνονται και ορισμένοι διορισμοί έτσι, κάποιων δασκάλων και νηπιαγωγών, ίσως τελικά το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιληθεί με τις όποιες παρεμβάσεις, θέλω να πιστεύω, έχουν γίνει ήδη, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν περιμένουμε 20 μέρες για να λυθεί το πρόβλημα για ένα μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και δεν ξέρω τι έλλειψη έχει και το σχολείο του Κολωνακίου, αν έχει το Κολωνάκι σχολείο, κάπου εκεί θα έχει κάποιο στην περιοχή, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί δεν θα έχουν τέτοια προβλήματα. Για να τακτοποιήσουν εκεί καλύτερα τα θέματα ή πρώτα τα θέματα. Πέρα από τον νηπιαγωγείο μου στο Τριγών, υπάρχουν και ζητήματα σε μια σχολική μονάδα στη Βίσα?
στις Πέρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εκεί είχαν κατάλληλο κτίριο τα παιδιά εδώ και χρόνια. Τελικά τοποθετήθηκαν κάποια αποκατασκευασμένα κτίρια για να λειτουργήσει το σχολείο. Αυτά όμως δεν έχουν ρεύμα, δεν έχει γίνει σύνδεση με τη ΔΕΗ. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος Δήμος Αλεξανδρούπολης μέσω του αντιδημάρχου, του νέου αντιδημάρχου Φερών, μας είπε, άφησε να εννοηθεί ότι μέχρι αύριο θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Και εδώ να επιθυμίσουμε βάσο, κυρίες και κύριοι, ότι έχουν περάσει 20 περίπου μέρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ήδη οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Δεν μιλάμε μόνο για το φωτισμό του σχολείου, μιλάμε σίγουρα και για τη θέρμανσή του. Μάλιστα. Γιάννη, και δράτω με τις ευκαιρίες να σε ρωτήσω και τι γίνεται και με τα παιδιά και το κολυμπητήριο, τα οποία πέρσι δέχτηκαν μια πρόταση για να γυμνάζονται ή να προπονούνται στο δίσκο κολυμπητήριο της Αδριανούπολης. Προς το παρόν, βάσο κυρίες και κύριοι, το κολυμπητήριο Ρεσκιάδας παραμένει ανοιχτό και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα κλείσει για να δούμε και πώς θα κινηθούν οι γονείς. Πάντως το περσινό προηγούμενο έδειξε ότι αρκετοί γονείς επέλεξαν να πάνε στην Αδριανούπολη αφού εδώ ο Δήμος Ερυθιάδας αδυνατούσε να λειτουργήσει το κολυμπητήριο. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Στη δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών προσανατολίζονται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης. Αυτή την απόφαση έλαβε μεταξύ άλλων χθες κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης ή της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο δικαστικό μέγαρο. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να πληροφορηθούμε στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών για όλες τις υποθέσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και συμμετέχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης. Πάμε σε αυτό το σημείο να μάθουμε λεπτομέρειες, καλησπερίζοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Γιώργο Κυμπαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, κυρία Θεολόγη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Εύχομαι βέβαια σε όλους τους συναδέλφους και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο υγεία και δύναμη. Γιατί άλλωστε το χρειαζόμαστε όλοι μας. Είναι πραγματικά έτσι όπως το λέτε, δηλαδή η παροχή νομικών συμβουλών και όχι μόνο, η παράσταση βέβαια και στα δικαστήρια των πολιτών, όχι μόνο για τις ποινικές υποθέσεις περιοριστικά, αλλά και για τις υποθέσεις αστικής φύσεως. Είναι αυτό το οποίο τελικά η εποχή μας επιτάσσει και ώθησε βέβαια και αντιστοίχως και την ελληνική πολιτεία να προωθήσει αυτό το πρόγραμμα της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας με παραστάτες δικηγόρους σε πολίτες οι οποίοι το έχουν ανάγκη για αστικές τους υποθέσεις. Για υποθέσεις δηλαδή οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, οι οποίες δεν προσυδειάζουν σε ποινικά αδικήματα, δεν έχουν δηλαδή τιμωρητικό χαρακτήρα, έχουν αυτό το χαρακτήρα που ουσιαστικά συνάδει με την αστική μας πραγματικότητα ή την καθημερινότητά μας όπως αυτή τελικά παρουσιάζεται σήμερα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια εκκρεμότητα αστικής φύσεως η οποία απαιτεί είτε τη νομική συμβουλή είτε όμως και τη δικαστική διέλευση της υποθέσεως αυτής, εισαγωγικά βέβαια η λέξη, υπάρχει το πρόγραμμα αυτό της Legal Aid, το οποίο επιτάσσει στους πολίτες οι οποίοι είναι οικονομικά ασθενείς να υποβάλουν μια αίτηση στα κατατόπους πρωτοδικίας, στους προέδρους των πρωτοδικίων της χώρας, με την οποία αποδεικνύοντας την οικονομική τους αδυναμία, να ζητούν την πρόσληψη ενός δικηγόρου. Εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης έχουμε ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, μια και αποτελούσε τουλάχιστον δική μας πρακτική. Ως Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης αναλαμβάναμε τέτοιου είδους υποθέσεις σε εποχές βέβαια που ήταν πολύ καλύτερες και μπορούσαμε ως σύλλογος τότε να καλύψουμε τη δαπάνη του συναδέλφου ο οποίος θα αναλάμβανε μια τέτοιου είδους υπόθεση για συμπολίτη μας ο οποίος αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις μιας δίκης και ενός δικηγόρου ως τις αμοιβές του. Εδώ λοιπόν έρχεται η πολιτεία για να συμπληρώσει αυτό το κομμάτι, μια και οι δικηγορικοί σύλλογοι πλέον δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και δεν τους το επιτρέπει ο νόμος. Ο πρόσφατος νόμος 39-19 είναι αυτός ο οποίος μιλά για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και ιδιαίτερα για το δικό μας λειτουργήμα, το δικηγορικό λειτουργήμα, όπου απαγορεύεται η παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών από δικηγόρους
και επιτρέπεται μόνο περιοριστικά, μόνο όταν πρόκειται για δικηγόρο συνάδελφο, η παράσταση δηλαδή για δικηγόρο συνάδελφο ή για συγγενή του μέχρι τρίτου βαθμού εξαίματος ή εξαχιστίας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο συμπληρώνεται αυτή τη στιγμή από την πολιτεία είναι ότι μπορούν οι πολίτες με αίτησή τους στα κατατόπους πρωτοδικεία, όταν υπάρχει η αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε κάποια αστική τους υπόθεση, να διορίζεται ένας δικηγόρος από την εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αυτής της υποθέσεως και η αμοιβή του βέβαια και τα έξοδα θα καταβάλλονται από το ελληνικό δημόσιο. Η επιλογή από την άλλη πλευρά, κύριε Πρόεδρε, των δικηγόρων, οι οποίοι θα παρέχουν τις δωρεάν συμβουλές τους, πώς γίνεται μέσα από μια επιτροπή, από έναν ορισμένο αριθμό ανθρώπων, δικηγόρων, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και αντίστοιχη πρόθεση, έχουν εκδηλώσει τον ενδιαφέρον τους. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να διορίζονται, όμως σε μια πρώτη φάση, και νομίζω ότι έχει και το συμβολικό του χαρακτήρα, εμείς δώσαμε το σύνολο των συνάδελφων του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρώπης και το κάνουμε για τον εξής λόγο. Όχι μόνο για τους συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά το επιθυμούν, όλοι το επιθυμούν, κυρία Θεολόγη. Και να είστε σίγουροι γι' αυτό ότι τουλάχιστον στο κομμάτι της συνοχής της κοινωνίας και αυτήν την αλληλεγγύη που εμείς επιζητούμε και την έχουμε σαν δικηγόροι, την εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας την κατάσταση με όλους τους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρώπης και όχι μόνο αυτούς που ιδιαιτέρως το επιθυμούν. Αυτό έχει λοιπόν το συμβολισμό του και νομίζω ότι και πρακτικά ακόμη δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να έχουν μια ευρεία γκάμα, να το πω έτσι, επιλογών και στους πρόεδρους βέβαια πρωτοδικών, οι οποίοι μπορούν με ευχέρεια, με απόλυτη ευχέρεια, να επιλέξουν από ένα σύνολο 306 δικηγόρων που βρίσκονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης, όποιον τελικώς μπορεί να έχει και κάποιο κομμάτι εξειδίκευσης, θα το έλεγα έτσι, σε αστικές υποθέσεις, που δουλεύει, που φαίνεται ας πούμε ότι έχει μια ενασχόληση παραπάνω, ίσως για να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι μια πρόγευση αυτής της συνεισφοράς και της εθελοντικής διάθεσης υπήρξε, πιστοποιήθηκε και όταν αντίστοιχα ζητήθηκε η συνδρομή για τα υπερχρεωμένα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι εξαιρετικά πολλές υποθέσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν αναλυφθεί από τους συναδέλφους, από τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή εργασία. Mm-hmm. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ο νόμος Κατσέλη ήταν αυτός ο νόμος ο οποίος όθησε στο διορισμό δικηγόρων για αυτού του είδους υποθέσεις. Και μάλιστα εντελώς συμβολικά, το τονίζω εντελώς συμβολικά, μια και δεν υπήρχαν αμοιβές οι οποίες να αντιστοιχούσαν τουλάχιστον στο πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας που είχε η διαδικασία που υπαγόρευε ο σχετικός νόμος. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε με καλή θέληση, με αίσθημα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας και είναι βέβαια αυτό το οποίο τελικώς αποτελεί ζητούμενο, η πράξη. Mm-hmm. Διότι το να λέμε και να αναφέρουμε πράγματα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας φέρνει ουσιαστικά κοντά στον συνάνθρωπό μας, η πράξη δηλαδή και η καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να θέσω που σχετίζεται με τον νέο κώδικα περί δικηγόρων. Εκεί βλέπουμε έτσι την πορεία των πραγμάτων, την ολοκλήρωσή του και ίσως τελικά να αποτελεί ίσως και τροχοπέδι, ακόμη ένα στρατικό παράγοντα για την όλη άσκηση του λειτουργού, την λειτουργία του δικηγορικού επαγγέλματος. Ο νέος κώδικας δικηγόρων, ο καταστατικός χάρτης ουσιαστικά των δικηγόρων, είναι αυτός ο οποίος ήρθε τώρα με την ψήφιση mm-hmm. του νέου κώδικα, με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, τον αριθμό 4194 του 2013. Είναι ένας κώδικας ο οποίος μπορεί να εισάγει πολλές καινοτόμες, πολλά καινοτόμα άρθρα. Βεβαίως όμως θα έπρεπε ίσως σε κομμάτια τα οποία τουλάχιστον εμείς θέλαμε να προχωρήσει περαιτέρω, δεν το έχει κάνει ή το έχει κάνει με τρόπο με τον οποίο αποτελεί ίσως τροχοπέδι σε αυτά που εμείς οραματιζόμαστε ως ολομέλεια και ως δικηγορική συλλογή.
περαιτέρω θα έλεγα το εξής, ότι οι διατάξεις του νέου κώδικα, πως αυτές τελικά εμφανίζονται στο νέο αυτό, στο νέο αυτό νομοθέτημα, έτουν περιορισμούς ουσιαστικά στην όποια ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη των δικηγορικών συλλόγων, υπό την έννοια ότι έχουν ένα περιορισμό στα έσοδά τους. Από αυτόν τον οποίο τουλάχιστον ίσχυε μέχρι τώρα. Και δεν μιλώ για επιβαρύνσεις πολιτών, μιλώ καθαρά για την εισφορά που έχει ο κάθε δικηγόρος στο σύλλογο. Εμείς εξαιτίας του γεγονότος τούτου ως δικηγορικός σύλλογος Ροδόπης έχουμε παντοποιήσει μόλις χθες μια γενική συνέλευση στην οποία λάβαμε αποφάσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης και στο πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις όποιες ανάγκες, για τις λειτουργικές ανάγκες και για την κάλυψη τους, ψηφίζοντας με τον νέο κώδικα πάλι, γιατί ευτυχώς στην δικηγορία και στην νομική σκέψη και επιστήμη δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Βρήκαμε λοιπόν τις σχετικές διατάξεις οι οποίες μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε το δικηγορικό σύλλογο σε ένα επίπεδο συλλόγου επιστημονικού και όχι ενός καταστήματος εμπορικού του οποίου τη διαχείριση θα έχει μια διοίκηση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και απόψε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Ας δούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πώς οι δικηγόροι γιόρτασαν σήμερα αυτή την ημέρα του Πολιούχου Αγίου τους, του Διονυσίου Αεροπαγίτου. Από την Εκκλησία μας, αλλά και από τους ανθρώπους και σε από τους νομικούς και τους ανθρώπους της δικαιοσύνης, τιμωμένου Αγίου της Μησεώς μας, του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου, ο οποίος βρισκόμενος στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα την ημέρα κατά την οποία εσταυρώνεται ο Θεός και εκείνη την ώρα, όπως ξέρετε από τις γραφές και από το Ευαγγέλιο, ότι το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο πάνω θα νέος κάτω, βλέποντας τα γεννόμενα αυτά. Ο μέχρι εκείνη την ώρα μην γνωρίζοντας περί του Χριστού, λέει αυτόν τον λόγο που σας είπα, ή η συνέλεγε του κόσμου ήρθε, ή ο Θεός πάσα. Και ο Διονύσιος στην Αθήνα, υπηρετώντας την νομική επιστήμη, και εκεί δέχεται τη μεγάλη κλίση από τον Θεό, δια του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών, ο οποίος επιμένους, όπως μας λένε, πράξεις του Αποστόλου, και εκεί, παίρνοντας αφορμή από τον νομό που υπήρχε το αγνώστο Θεό, του Σκύρου Χριστό εσταυρωμένων και αναστάντα, και μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού, η ευγενής Αθηναίοι, με έναν όμορφο και διακριτικό τρόπο, του σταματά τον λόγο. Οπότε, έτσι λοιπόν, αδελφοί, σήμερα εμείς τιμούμε τον Άγιο αυτό της πίστεως μας, αυτόν ο οποίος υπηρέτησε τον νόμο του Θεού και των ανθρώπων και κατέστη να είναι για τους νομικούς μας σήμερα, αλλά και για τους δικαιωτές μας, το δικό τους πρότυπο, ούτως ώστε και εκείνοι μέσα από τη διακονία τους να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, γιατί η δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία έρχεται να διακονίσει την ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και μάλιστα ο Χριστός λέει ότι η δικαιοσύνη μάθεται ή επιβούνται σε μοτισμής. Η δικαιοσύνη και ο νόμος δεν μπορεί να δεσμένει τον άνθρωπο, αλλά να τον ελευθερώνει. Ο νόμος του κόσμου τούτου, σε συνδυασμό με τον νόμο του Θεού, δίνει τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία θεραπεύουν και αναπαύουν τις ψυχές των ανθρώπων. Επίσης, όταν εμείς την δικαιοσύνη του Θεού την παντρέψουμε, θα έλεγα έτσι,
για μια άμεση δικαιοσύνη του κόσμου και της νομικής επιστήμης, τότε συμβαίνει το εξής. Μέσα στα δεσμά, μέσα στον νόμο, αντί αυτός ο νόμος να μας δεσμεύει, μας απελευθερώνει. Γι' αυτό και εκείνο που επιτυγχάνεται μέσα από αυτόν τον συγκερασμό της χάρητος του Θεού και της νομικής επιστήμης των ανθρώπων είναι να βρίσκεται κανείς μέσα στα δεσμά του, αλλά εν αυτό να είναι απελευθερωμένος. Και αυτό το βρίσκουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου των Εθνών Πάπου, ο οποίος μέσα στη φυλακείο, δέσμιος του νόμου εκείνης της εποχής, εκείνος ήταν ελεύθερος. Έναν νόμο ο οποίος πρέπει να είναι φιλάνθρωπος, ένας νόμος ο οποίος πρέπει να απελευθερώνει τον άνθρωπο και ένας νόμος ο οποίος να αποδίδει κατά το πρόσωπο του καθενός αυτό το οποίο αξίζει. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Artisanal Thrakis. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα τελευταία νέα περίπου στις 11.30. Προς το παρόν χαίρετε.